Ναι, είναι με τη μελία που έχουμε λατρευτεί και που ευτυχώς έχουμε λατρευτεί. Δυστυχώς δεν βρισκόμαστε ποτέ στις σκηνές μας γιατί μισεί η μία την άλλη. Όχι, δεν με μισεί το καημένο, εγώ τη μισώ δυστυχώς, αλλά για πολύ καλό λόγο. Νομίζω ότι δεν είναι μια κακιά γυναίκα η Χρυσοστόμη, είναι μια γυναίκα που θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες της οικογένειας και θέλει να προστατέψει τα αδέρφια της. Έχει πάρει τη θέση του πατέρα. Οπότε αισθάνεται, διαισθάνεται ότι μπορεί αυτή η διαφορά της ηλικίας να κάνει τον αδελφό της δυστυχισμένο αν κάποια στιγμή ερωτευόταν η Μάρ μου κάποιον άλλον και που συμβαίνει από την πρώτη, από το πρώτο ή το δεύτερο ή το όγδοο επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω από πότε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η σημασία έχει για τον ρόλο της Μάρκος, θα τα μιλήσει η Μελία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είναι μια δουλειά που αποπνέει ποιότητα, πάθος, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο συνεργάτη δουλεύουν σκυλίσια, με χαρά όμως, γιατί αισθάνονται ότι δημιουργούν κάτι και είχα πολλά χρόνια να το αισθανθώ αυτό, ότι κάνεις με χαρά μια δημιουργία. Είχαμε κάνει τις μέλισσες πριν από χρόνια, που ήταν πάλι το ίδιο πράγμα. Ήταν τότε και ο κορονοϊός και ήταν όλοι κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια τους και βλέπανε. Τώρα έχουμε άλλο ένα εμπόδιο μπροστά μας, ότι δεν είναι κλειδωμένοι στα σπίτια τους, αλλά εμείς πρέπει να τους κάνουμε, να τους φέρουμε στο σπίτι τους να μας δούνε. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που με συγκινεί είναι το ότι αυτές τις τιμές που ζούμε γίνονται τέτοιες ηρωικές παραγωγές και από τα κανάλια και από τους παραγωγούς. Δεν ανάγκη να αναφέρουμε τον κύριο Καραγιάννη, το ξέρουμε, έχει κάνει εξαιρετικές παραγωγές και από όλους τους καταπληκτικούς ηθοποιούς, όλους και τους εξαιρετικούς συνεργάτες. Με τη Μελία λοιπόν, της δίνω το λόγο εκείνης, η Μάρμο, εγώ έχω ένα. Θα σας πω ένα αστείο πολύ γρήγορο. Όταν μου δίναν τα σενάρια για να τα διαβάσω και έλεγα τι παίζω αύριο και περνούσα τις σελίδες γρήγορα γιατί λέω αφού δεν είμαι σε αυτό, αφού δεν είμαι σε αυτό, τι έψαχνα να βρω, τι μάλλον. Αυτό δεν είναι τρελό. Το είχα πάθει και αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή έλεγα τη Μάρμα, εδώ είμαι. Δεν ήμουνα όμως, βεβαίως. Οπότε, το δίνω το λόγο στην Μελία, γιατί έχω να περνάει να είναι μεγάλη.